Μας. Στείλτε και την ερώτηση που θέλετε να απευθύνουμε στον Αλέξη Παπαχελά, το διευθυντή τη εφημερίδα Καθημερινή, που είναι στη σύνδεσή μα. Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα, Πόπι. Πού βρισκόμαστε και πού πάμε, σε ποιο σημείο είμαστε, Πόσο ψηλά μπαίνει ο πύχη ενό Νόδου Κορυφή και η Eurogroup τη Δευτέρα, ε, Νομίζω ότι ο πύχη πρέπει να μπαίνει χαμηλά μετά από όσα ζήσαμε προχθέ. Νομίζω ότι αυτό που είναι σαφέ, και είναι το καλό, αν θέλει, είναι ότι υπάρχουν μερικέ παραδοχέ πλέον όχι μόνο από του Ευρωπαίου, αλλά γενικά. Δηλαδή, πρώτον, ότι η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι μπορεί. Δεύτερον, ότι δεν αντέχει άλλε περικοπέ ούτε η κοινωνία ούτε το πολιτικό σύστημα. Πολύ κρίσιμο αυτό. Και υπάρχει μια παραδοχή ότι κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα του χρέου και ότι δεν μπορεί να κλείνουν πλέον τα μάτια οι Ευρωπαίοι. Και υπάρχει και επίση μια παραδοχή πολύ κρίσιμη για μένα ότι πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα να επιστρέψει σε μια κατάσταση ηρεμία και σταθερότητα. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεχή αβεβαιότητα για το αν είναι στο ευρώ ή όχι και όλο αυτό το παρεδώσαμε την Τρόικα. Το ερώτημα είναι, είναι πραγματικά τόσο σοβαρή η κατάσταση, όσο δείχνει, όσο ακούγεται ότι είναι, όσο μπορεί κανεί να το νιώσει, ή είναι ένα παιχνίδι πάλι επικοινωνιακό. Από αυτά που έχουμε συνηθίσει να, να βλέπουμε να παίζονται μπροστά στα μάτια μα, είτε για εσωτερικού λόγου, πολιτικού λόγου, είτε και για πανευρωπαϊκού. Και ξακούσαμε πάρα πολλέ φορέ ότι πολλά από αυτά ήταν επικοινωνιακά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι επικοινωνιακά. Ε, πιστεύω ότι. Γιατί εδώ πέρα διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα, ε, οι αγορέ, ε, το μέλλον τη Ευρώπη. Ε, κατά τη γνώμη μου, του χρόνου, τέτοια εποχή και η Γαλλία και άλλε χώρε θα έχουν την ίδια κρίση. Δεν είναι τόσο αστείο, λοιπόν, για να, για να παίζουν επικοινωνιακά, ε, είτε για το εσωτερικό τη Γερμανία, είτε για το εσωτερικό τη Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ενδιαφέρον, είναι ότι η Γερμανία αρχικώ έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, έβαλε το Δούνο του στο πρόγραμμα ε, το ελληνικό διότι ήθελε και εκείνη να έχει μια κάλυψη απέναντι στο εσωτερικό τη, λέγοντα Αφού είναι το Διεθνέ Ταμείο που είναι τόσο αυστηρό, καλά κάνω και δίνω τα λεφτά. Α, και επίση ότι είχε κάποια επιτόκια που ήταν πιο ψηλά από ό,τι ήθελε και το Δουνουτού και άλλοι, προκειμένου να τιμωρήσει τότε την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν τι έχει γίνει, το Δουνουτού το οποίο έβαλε η Γερμανία στο παιχνίδι, έχετε και λέει στου Γερμανού, πρώτον πρέπει να κατεβάσετε τα επιτόκια πάρα πολύ, διότι δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Και δεύτερον λέει στην ε, κυρία Μέρκελ και κυρία ότι εάν δεν λύσεις με κάποιο θεαματικό, γενναιόδωρο τρόπο το πρόβλημα του χρέους, δεν πρόκειται να βγει ούτε η Ελλάδα ούτε και αυτό το πρόγραμμα σε καλό. Μάλιστα. Α, τα περιθώρια που υπάρχουν να διαπραγματευτούμε ως χώρα, να εμφανιστούν δηλαδή, να εμφανιστεί ο Πρωθυπουργό και να διαπραγματευτεί με του δανειστές μα, πόσο μεγάλα είναι, πόσο ελαστικά είναι, διότι είδαμε χθε να βγαίνει μπροστά ο κύριος Σαμαράς σχεδόν σε πολύ έντονου τόνου, εκνευρισμένο. Να μιλά δηλαδή με έντονο τρόπο στου δανειστέ μα. Κάποιο αυτό του ξένησε. Ε, είχαμε συνηθίσει μια ελληνική ηγεσία πιο άβουλη απέναντι στου ισχυρού τη Ευρώπη. Έχουμε τέτοια περιθώρια, ή είναι και αυτό ε, μια παράσταση. Είναι βαριά η λέξη, αλλά είναι επικοινωνιακή η λόγη τη, θα το πω καλύτερα. Και ξέ, νομίζω ότι εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα διέξοδο. Δηλαδή, αν, αν μεν φέρονται κάπω ευγενικά, να το πω έτσι, και δεν γίνεται ένα τσαμπουκά, λέμε ότι είναι ξεπουλημένοι. Αν το κάνουν λίγο πιο, πιο έντονα, λέμε ότι είναι θεατρινισμός. Κάπου ανάμεσα πρέπει προφανώ να βρεθεί ε, η χρυσή τομή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και ο κύριο Σαμαρά ε, και οι υπόλοιποι που είναι στην κυβέρνηση. Αλλά και επάσει εδώ παίρνουν τα μηνύματα στην Ευρώπη. Βλέπουν, διαβάζουν τι εφημερίδε, ακούν τα κανάλια, καταλαβαίνουν τι σκέπτε το κόσμο. Δεν ζουν σε έναν άλλο πλανήτη και βλέπουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια οργή. Με την έννοια ότι η Ελλάδα ψήφισε πασιτώσει, αν mm -hmm. δεν, δεν έχει υλοποιήσει ακόμα, αλλά τουλάχιστον έχει ψηφίσει κάποια πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Ξέρουμε που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, το ξέρουν καλά, το διαβάζουν πια και στον ξένο τύπο. Ο ξένο τύπο κάθε μέρα έχει ιστορίε τη φτώχεια, του τι γίνεται στην Ελλάδα, το πόσο κόσμο δεν τα βγάζει πέρα. Δεν, δεν ζουν πια σε έναν άλλο κόσμο, νομίζω, ευτυχώ και οι ξένοι. Νομίζω ότι όμω τα περιθώρια είναι στενά, με την εξή έννοια. Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα το οποίο κάνει πολλέ φορέ και εσύ στην εκπομπή είναι όταν βγάζουμε του συναδέλφου μα από την Deutsche Welle, οι οποίοι μα μεταφέρουν εικόνε από τον Άρη, από έναν άλλο πλανήτη. Και τι εννοώ με αυτό, ότι αν αυτή τη στιγμή ο κ. Σαμαρά έκανε έναν εθνικό τσαμπουκά, να το πω έτσι, ε, πολύ, πολύ γενναίο, πολύ θεαματικό, θεατρικό, όπω θέλει κανεί να τον πει, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν στην επόμενη μέρα στη Γερμανική Βουλή. Και αυτό είναι ο φαύλο κύκλο, τον οποίο έχουμε πέσει βασιλεύοντα. Γιατί είμαστε δυστυχώ εγκλωβισμένοι, είμαστε όμοιροι όσο είμαστε σε αυτή την τη κατάσταση, τη πολιτική κοινή τη Γερμανία, τη Ολλανδία, τη Φιλανδία και δεν ξέρω ποιον άλλο. Και αυτό ε... είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είναι δύο πλευρέ λοιπόν οι οποίε τραβούν ένα σκηνή. Και εμεί δεν μπορούμε να έχουμε θέση σε αυτό το σκηνή. Ισορροπούμε πάνω στη, στη, στην κόψη του, γιατί είναι και κοφτερό. Ποιο θα το τραβήξει λοιπόν πιο δυνατά και τι μπορεί να συμβεί, μπορεί και να σπάσει, μπορεί να έχουμε ένα τύχημα. Και τι θα σημάνει ατύχημα για μας αυτήν την περίπτωση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα, ένα, ατύχημα θα σήμαινε να μην τα βρουν ε, το Δέλτα και οι Γερμανοί και οι άλλοι Βόροι τη Δευτέρα. Αυτό πρακτικά ε, θα σήμαινε ενδεχομένω ότι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο θα έφευγε από το πρόγραμμα. Οι Γερμανοί δεν το θέλουν αυτό και για λόγου αξιοπιστία τη Ευρωζώνη, αλλά και για, επειδή βάζει κάποια λεφτά στο, στο τραπέζι το Δέλτα αλλά αυτό επίση θα σήμαινε ότι θα υπήρχε και μια απαξίωση τη ε, της, της γερμανική πολιτική, όχι μόνο το, από το ΔΕΛΤΑ. Το ΔΕΛΤΑ δεν είναι μόνο ένα οργανισμό. Εκφράζει τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Ρωσία. Όλοι αυτοί δουλεύουν μέσα από το ΔΝΤ Ταμείο. Και εκφράζονται μέσα από το ΔΝΤ Ταμείο σε σχέση με την Ελλάδα ή την Πορτογαλία ή τι άλλε χώρε. Ε, αυτό είναι λοιπόν ένα τύχημα το οποίο θα μπορούσε να συμβεί, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω δεν πιστεύω θα το άντεχε η κυρία Μέρκελ και δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί. Ε, ένα άλλο τύχημα το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε, δεν φαίνεται πιθανό, είναι η Γερμανία να γυρίσει πίσω και να πει ότι ναι, μεν, εγώ χαμηλώνω τα επιτόκια, κάνω ό,τι θέλετε, πα αλλά θέλω ε, ένα μηχανισμό επιτροπή και εγγυήσει που να μην τη σηκώνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Από ό,τι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, δεν πρόκειται να έχουμε κάτι τέτοιο, παρότι βεβαίω πρέπει κάποιο να κρατάει μικρό καλάθι γιατί mm -hmm. ο κύριο Σόιμπλε. Έχει αποδειχτεί όχι απλώ σκληρό, είναι έχει γίνει πλέον και απρόβλεπτο. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στη φάση που βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, να περιμένουμε τι για Δευτέρα, Τι μπορεί να είναι αυτό που θα ακούσουμε. Κρίταξ, ε, νομίζω πει, ότι αυτό που θα δούμε τελικά θα είναι ένα, ένα μείγμα ε, μέτρων για το θέμα του, του χρέου, το οποίο θα έχει πολλά πράγματα μέσα, θα έχει, τα έχουμε πει πολλέ φορέ νομίζω, uh -huh. δηλαδή είναι το, η επαναγορά είναι το, η επιστροφή των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, στην Ελλάδα. Ε, είναι η μείωση των επιτοκίων σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν θα δούμε όμως, κατά τη γνώμη μου, ε, το οποίο, να το πω έτσι, όλο αυτό μαζί μας κάνει ένα light κούρεμα. Δεν, δεν είναι απλώς το κούρεμα Δεν θα κάνει ε, το χρέος ε, μας κλασική... βιώσιμο εν ολίγης. Έτσι. Είναι ασπιρίνη στο πονο, στο, για πονοκέφαλο. Δεν είναι αντιμετώπιση καρκίνου. είναι λίγο, λίγο παραπάνω έχουμε. από αυτό. Νομίζω ότι είναι, είναι είναι μια ισχυρή αντιβίωση, δεν Μες. είναι η επέμβαση που θέλουμε εμεί για να βγει ο καρκίνο. Ερώτηση Έχει. λοιπόν. Δηλαδή, νομίζω... Ερώτηση λοιπόν, αλέξη. Τα χρήματα, να. όσα μα δώσουν και όπω μα τα δώσουν, θα πρέπει να τα πάρουμε. Ε... Εννοείς, η να, φορτώσουμε, λίξη, την, να, δηλαδή, πάμε. να φορτώσουμε δηλαδή, άλλη μια, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να μας πεις την άποψή σου. Αν τη δώσει <σοκλή> χωρίς συνολική <σοκλή> λύση για το πρόβλημά μας, χωρίς δηλαδή το χρέος μας να καταστεί βιώσιμο, αν τα χρήματα αυτά θα αποτελέσουν, θα είναι σωτήρια για την Ελλάδα, θα, τη, θα, θα, θα μας κρατήσουν ζωντανούς και θα μας κρατήσουν ζωντανούς για μερικές ακόμη μέρες α, στην, α, στα χρόνια ιστορίας της Ελλάδας. Ερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις για να ακούσουμε τι θα μας πει ο Λέξης Παπαχ Επιστρέψαμε λοιπόν, έχει πάει 11 παρα 10 η ώρα. Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή εφημερίδα καθημερινή, είναι στη σύνδεσή μα. Και Αλέξη, σε ρώτησα, ίσω και λίγο άγρια, πρέπει να σου πω, από ό,τι είδα και από την αντίδρασή σου. Τι γίνεται με τη δόση αυτή, λοιπόν. Ως, γιατί μια... Η αντίδρασή μου δεν είναι καθόλου άγρια. Η απάντησή μου είναι ότι δεν πρέπει να πάρουμε τα λεφτά. Ω, τώρα φρυδιάζομαι εγώ, πρέπει να σου πω. Γιατί. Και να σου πω γιατί, γιατί πιστεύω ότι ο μόνο τρόπο να πάρει μια απάντηση και να ικανοποιηθεί είναι, με την έννοια δηλαδή, ότι να έχουμε μια πραγματική απάντηση στο ερώτημα που έθεσε, είναι να μην πάρουμε τα λεφτά. Εγώ λοιπόν να, λέω να μην τα πάρουμε. Να πάμε αύριο, να πούμε ότι δεν τα παίρνουμε και να δούμε τι θα γίνει μετά. Διαβάστε, Έμπουλ, Πόρτο, τι θα γίνει μετά. Τα σενάρια. Κοιτάξτε, Διότι να το, να, το πω, να μην τα είμαι, πάρουμε είμαι... τα λεφτά είναι μια είμαι... άποψη την οποία σπάζονται αρκετοί. Κοίταξε, δεν ξέρω αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω τον. Ε, πα τον έξυπνο σε μια πολυθρόνα και να σου πω τι θα γίνει και είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο. Και mm -hmm. δόξο δεν έχω εγώ την ευθύνη για αυτό το πράγμα στη χώρα, την έχουν άλλοι. Αλλά να πάρω το ρίσκο και να σου πω τι θα γίνει δεν ξέρω. Υπάρχουν προφανώ δύο σενάρια. Το ένα είναι να φοβηθούν οι Γερμανοί, να πάνε στη Βουλή του, να πούν παιδιά αυτή είναι τρελή, εκεί πέρα κάτω θα το κάνουν αρκάδι. Λοιπόν, του δίνουμε τα διπλάσια χρήματα, γιατί αυτό σημαίνει ουσιαστικά ένα κούρεμα του χρέου για να το κάνει βιώσιμο. Του δίνουμε τα λεφτά για να συνεχίσουμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα τα επόμενα δύο χρόνια και όλα καλά. Mm -hmm. Και υπάρχει και το άλλο σενάριο ότι λένε ότι αυτοί εκεί είναι τρελοί, δεν ανήκουν στο στενό πυρήνα τη Ευρώπη, δεν του καταλαβαίνουμε, μιλάνε μια άλλη γλώσσα. Άσου να πάνε στο καλό. Εγώ την ευθύνη να σου πω ποιο από τα δύο αυτά θα ισχύσει. Δεν μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό λέω να μην πάρουμε τα λεφτά, να δούμε για λίγε μέρε το αντέχουμε αυτό, τι θα γίνει με τι τράπεζε, όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε μόνο αν συμβεί αυτό το σενάριο. Δεν μπορώ λοιπόν να σου πω αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Δεν. Ευτυχώ ναι. δεν το έχω βιώσει αυτό. Τι πα ξύλο, θα, θα λέγαμε όλοι. Η, η ερώτηση επίση που θέλω να σου κάνω είναι γιατί τώρα μιλούν όλοι για επαναγορά του χρέου από τη δευτερογενή αγορά, σε, αυτή την, σε αυτό το ποσοστό τέλο πάντων τη αξία του που ακούμε να συζητούν στην Ευρώπη. Και όταν έπεφτε σαν πρόταση στο τραπέζι από την αρχή σχεδόν τη κρίση στην Ελλάδα, το απέρριπταν όλοι και μάλιστα με τα βδελιγμίας. Βελιγμία, βε, ναι, νομίζω ότι είναι το κλασικό το οποίο συμβαίνει η Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή, αρχή όταν έπεσε η ιδέα του αναδιάθρωση του χρέου, λέγανε όλοι όχι προ Θεού, δεν πρέπει να γίνει αυτό σε καμιά περίπτωση κτλ. Τελικά έγινε. Μετά πήγαμε στο PSI. Όλοι λέγανε λοιπόν, αποκλείεται να γίνει το PSI, δεν πρέπει να γίνει το PSI, αποκλείεται να υπάρξει κούρεμα και φτάσαμε στο παραπέντε και έγινε. Έτσι θα γίνει και τώρα λοιπόν, διότι δεν υπάρχουν πάρα πολλέ άλλε μαγικέ λύσει εκτό από το κανονικό κούρεμα με το ψαλίδι. Παρά μόνο αυτό το κοκτέιλ. Το Οπότε το, η, η επαναγορά νομίζω ότι αναγκαστικά είναι κομμάτι αυτού του, του μείγματος. Σε περίπτωση που η λύση ακολουθηθεί έτσι όπω προτείνεται, μία λύση μέση, μέχρι να λυθούν προβλήματα εσωτερικά στη Γερμανία, εκλογέ κλπ. Και το χρέο εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμο, σύμφωνα με όλε τι ε, εκθέσει που βλέπουν το φως τη δημοσιότητα. Μήπω ο μονόδρομο οδηγεί, ο δρόμο αυτό που ακολουθούμε οδηγεί τελικώ σε βράχο, οδηγεί σε, σε τείχο, μήπω έχουμε σύγκρουση με τοπική. Μήπω δηλαδή η καταστροφή τη χώρα είναι εκεί μπροστά μα και τη βλέπουμε να έρχεται, Κοίταξε. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν υπάρξει πραγματική λύση στο θέμα του χρέου, ε, δεν πρόκειται η χώρα να φύγει από αυτό το φαύλο κύκλο. Το πιστεύω αυτό. Είναι, είναι, είναι προφανέ αυτό πλέον και ήταν προφανέ από την αρχή. Απλώ αυτό το οποίο έχει φανεί είναι ότι κανεί δεν στο χαρίζει αυτό. Δηλαδή δυστυχώ έχει δημιουργηθεί αυτή η υπεποίθηση ότι για να σου χαρίσω το χρέο, πρέπει εσύ να ματώσει. Εμεί έχουμε ματώσει πολύ περισσότερο από ό,τι αντέχουμε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ο κόσμο έχει. Προφανώ οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι άνθρωποι, οι άνεργοι έχουν αιματώσει πολύ παραπάνω. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, και για μένα εκεί είναι όλο το ζουμί τη ιστορία, αν θέλει, Πόπη, και αυτό είναι που εμένα μερικέ φορέ με βγάζει από τα ρούχα μου. Εγώ θέλω να φύγει η Τρόικα, να φύγει το μνημόνιο και να ξανακτήσουμε τη χώρα μα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να είμαστε όμω ειλικρινεί. Δηλαδή, δεν φταίει κανεί για τι λαμογέ που γινόταν στου Δήμου, στα Υπουργεία, παντού. Δεν φταίει ούτε η Τρόικα ούτε κανεί άλλο γι' αυτό. Αυτά ήταν δικέ μα αμαρτίε. Εμεί τι φτιάξαμε. Το πελατειακό σύστημα, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μπορούμε να τα φτιάξουμε. Εάν δεν τα φτιάξουμε αυτά, ούτε σοβαρή χώρα θα γίνουν αξιόπιστη, ούτε ανάπτυξη θα δούμε, ούτε τίποτα άλλο. Πώ μπορούμε να φτιάξουμε ξανα... αυτή την. Πώ μπορούμε να το ξαναφτιάξουμε Άρα. αυτό το κράτος λοιπόν, Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε από την αρχή, όταν α, πάει να εφαρμοστεί ένα μέτρο του μνημονίου, Για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα και είναι ήδη στου δρόμους από σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να βρεθούν εκτό θέση εργασία. Συμφωνώ. Προφανώ είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό το οποίο έχει γίνει και το κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Πε μου, εσύ πώ θα πα ένα γιατρό, ο οποίο παίρνει, ε, ο συντονιστή διευθυντή γιατρό, παίρνει 1.600 ευρώ. 600 ευρώ παραπάνω από τον ειδικευόμενο. Και θα πα τώρα εσύ να πει σε αυτόν τον άνθρωπο ότι εσύ θα κάνει και μεταρρύθμιση τώρα. Θα φτιάξει δηλαδή το σύστημα υγεία. Προφανώ θα σου πει ο άνθρωπο, είμαι στην ισχύα μου, εγώ δεν βγαίνω. Ούτε θέλω να συνεργαστώ εγώ με τέτοιου είδου μεταρρύθμιση. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα. Όμω κάποιο πρέπει να το κάνει ασχέτω μνημονίου, ασχέτω οτιδήποτε άλλο, εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, εάν δεν ξαναφτιάξουμε το κράτο, ένα σοβαρό κράτο, σε εάν δεν διορθώσουμε αυτέ τι απίθανε αδικίε που τι έχουμε πει 100 φορέ, ο αρχηγό Γεθάνα παίρνει 600 ευρώ παραπάνω από τον ανθιπολογαγό, δεν θα πάμε πουθενά. Είτε έρθει ο κύριος Τσίπρα, είτε έρθει ο κύριο Καμένο, είτε οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι θέμα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία. Πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε σε ένα δωμάτιο, γιατί νομίζω ότι αυτή η ιστορία με το κράτο και το πώ ξαναφτιάχνει ένα κράτο δεν έχει ιδεολογία. Είναι πρακτικά πράγματα. Το να μαζεύει τα σκουπίδια είναι ένα πρακτικό θέμα. Γίνεται σε όλο τον κόσμο. Το να το κάνει με έναν τρόπο ο οποίο συμφέρει μακριά από συνδικαλισμού, μακριά από ε, ε, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολο. Α κάτσουμε σε ένα δωμάτιο όλοι μαζί και να το βρούνε. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα τη χώρα. Και αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν πρόκειται να γίνει. Θα ξαναέμαστε χρεωμένοι σε 4-5-10 χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση και αυτοί οι τρει αρχηγοί που είναι στην ηγεσία τη χώρα μπορούν να συνεννοηθούν σε ένα δωμάτιο έτσι ώστε να αλλάξουν αυτά τα πράγματα που περιγράφει, να στήσουν το κράτο από την αρχή, ή θα αρχίσουν να έχουν τέτοιε διαφορέ μεταξύ του που θα καταρρεύσουν. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει καμία. Καταρχήν, του τρώει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Είναι, είναι, Δυστυχώ, έχουμε πέσει σε, αυτή τη, σε αυτό το φαύλο κύκλο. Ότι κάθε λίγο έχουμε τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα που ασχολείται όλη η κυβέρνηση με αυτό. Αυτό που εγώ θα ήθελα τουλάχιστον να δω είναι αντί να έχουμε υπουργού οι οποίοι είναι συνδικαλιστέ και οι οποίοι καλύπτουν κάποιε συντεχνίε που του αφορούν και δεν θέλουν πάση, δώση, να αλλάξουν τίποτα και απλώ θέλουν να ψηφιστούν και μετά να τα κοροϊδέψουν τα πράγματα, να κάτσουν να ασχοληθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν βέβαια. Ο κ. Χατζηδάκη και άλλοι στον Υπουργείο Ανάπτυξη νομίζω το κάνουν αυτό. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι το κάνουν. Να κάτσουν να δούνε αυτέ οι αλλαγέ πώ μπορούν να υλοποιηθούν, πώ μπορούν να φέρουν πραγματικά κάποια ανάπτυξη, κάποιε θέσει εργασία, τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα. Από την άλλη, βεβαίω πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια χώρα όπου ξανά μιλάμε όλοι για εκλογέ. Είχαμε εκλογέ πριν από μερικού ε, μήνε. Ε, όταν η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι δεν θα αναγνωρίσει ιδιωτικοποιήσει και δεν θέλει κάποιε μεγάλε επενδύσει. Καταλαβαίνω γιατί το κάνει, γιατί το κάνει και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι. Δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, γίνονταν και από το ΠΑΣΟ και από άλλου προηγουμένω. Αλλά κάποια στιγμή όμω πρέπει να συνοηθούμε όλοι μαζί και να δούμε πού θέλουμε να πάμε, πώ θέλουμε να φτιάξουμε το κράτο, ποιε επενδύσει θέλουμε, ποιε ιδιωτικοποιήσει και κάπου να υπάρξει μια. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή την ώρα να γίνει αυτό, αλλά πρέπει να υπάρξει μια συνένεση. Μάλιστα. Επειδή βλέπω ότι στο διαδίκτυο προκάλεσε αίσθηση η πρότασή σου να μην τα πάρουμε τα λεφτά τώρα, θέλω απλώ να θυμίσω στου τηλεθεατέ που εκεί έμειναν και δεν άκουσαν τη συνέχεια ότι συμπλήρωσε ότι δεν ξέρει αν υπάρχει ζωή μετά θάνατο και δεν θε να μάθει κιόλα για να λυθούν οι όποιες... Ναι, Όχι. Πάπη πραγματικά α, αυτό που θέλω να πω, εντάξει, δεν, δεν είναι αστείο, γιατί είναι, Καθόλου. είναι, είναι πάρα τόσο σοβαρά πολύ σοβαρά τα σοβαρό. πράγματα και εγώ, εγώ δεν έχω απαντήσει και να σου πω ένα ένα πράγμα που κάναμε και εμεί λάθο αυτέ τι δημοσιογράφοι, κουνήσαμε το δάχτυλο ή παρά ήμασταν βέβαιοι για πράγματα είτε από τη μια είτε από την άλλη μεριά. Εγώ πάντω αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή, δεν είμαστε καταρχήν μόνοι μα σε αυτήν την ιστορία. Κοίταξε τι γίνεται στην Κύπρο σήμερα, κοίταξε τι γίνεται στην Πορτογαλία, κοίταξε τι γίνεται στην Ισπανία. Αυτοί οι άνθρωποι προδότε είναι για τη χώρα του. Δεν διαπραγματεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έκαναν μια προσπάθεια προφανώ να πάρουν κάποιου καλύτερου όρου. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο ο ένα μετά τον άλλο κατηγορεί ότι είναι προδότε, ότι δεν διαπραγματεύτηκαν, ότι τα πουλήσαν όλα, έπρεπε να κάνουν τσαμπουκά. Τι πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή. Πρέπει να έρθει μετά, εγώ, ο κύριο Τσίπρα, ο οποίο να διαπραγματευτεί, να πει ότι ξέρετε, αν τα καταφέρω εγώ, όπω λέει ο κ. Σαμαρά, τώρα θα έρθει ο κ. Τσίπρα, να λέει ο κύριο Τσίπρα, θα έρθει ο κ. Μιχαλολιάκο. Μετά να έρθει ο κύριο Καμένο για να καταλάβουμε το τι έχει γίνει, δηλαδή για να αντιληφθούμε πραγματικά αν υπάρχει διαπραγμάτευση όχι. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να πιστούμε γι' αυτό. Γι' αυτό είπα, υπά... ενδεχομένω μία λύση θα ήταν όλοι μαζί όμω, έτσι, όχι η μισή, να πούμε δεν τα θέλουμε τα λεφτά. Να πούμε για ένα μήνα δεν τα θέλουμε τα λεφτά, αν δεν μας χαρίζεται το χρέος. Και να δούμε τι θα γίνει και αν το αντέχουμε αυτό. Στο μεταξύ, α, μας διαβεβαιώνουν, ή τουλάχιστον α, λένε, ισχυρίζονται, ότι η τουλαχιστον λενε ισχυριζονται οτι το επόμενο πακέτο μέτρων δεν θα υπάρξει ότι αυτό το πακέτο σκληρών μέτρων ήταν που πέρασε, τώρα αρχίζει και εφαρμόζεται μάλιστα από σήμερα πρακτικά πια στη ζωή μα και ότι δεν θα υπάρξει άλλο. Όταν όμω έχουν δεσμευτεί για αυτόματε περικοπέ σε περίπτωση που, έχουν, που ξεφεύγει ο κάθε προπολογισμό σε κάθε Υπουργείο, Δημόσια Υπηρεσία κλπ. Δεν είναι σαν να μα λένε ότι τα μέτρα είναι εκεί στη γωνία και έρχονται. Προφανώ, εάν ε, δεν καταφέρουμε νομίζω μερικά ε, πράγματα, ε, τα μέτρα για μένα θα είναι αναπόφευκτα. Τώρα, αν με ρωτά αν αυτά τα μέτρα περνάνε από αυτή τη βουλή, δεν περνάνε. Αν με ρωτά αν περνάνε από την κοινωνία, επίση δεν περνάνε. Νομίζω όμω ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό ε, και το οποίο είναι, είναι, είναι κρίσιμο αν θέλει, έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. και Μια συζήτηση στην οποία ακόμα και οι Γερμανοί δείχνουν κάποια ανοχή. Η οποία λέει το εξή: Παιδιά, τελειώσαμε με τι περικοπέ. Δεν μπορούμε να τι κόψουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι, τι, τι άλλο να κόψουμε. Από τι συντάξει του μισθού και το καθεξής. Και λοιπόν υπάρχει μια σκέψη η οποία αρχίζει και πραγματικά και εξαπλώνεται, η οποία λέει ότι από εδώ και πέρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι. Θα λέμε στην Ελλάδα ότι αν κάνει τι εξή 10 διαφορετικέ αλλαγέ στην υγεία και σε άλλα θέματα, mm -hmm. δηλαδή αν υλοποιήσει ουσιαστικά του πετύχει στόχου σου, τότε θα σου χαρίζουμε ένα 20% του χρέου. Αυτό έχει ξαναγίνει σε άλλε χώρε, όχι βέβαια ευρωπαϊκέ. Υπάρχει αυτή η σκέψη με τη λογική ότι δίνει και ένα Μάλιστα. κίνητρο στο πολιτικό σύστημα να κάνει τι αλλαγές. αλλαγέ. Αυτό που με, με τσαντίζει βεβαίω σε μένα, με εξοργίζει, πραγματικά με εξοργίζει, είναι γιατί δεν τα κάνουμε μόνοι μα. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Αλέξη Παπαχελά, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μα. Καλημέρα, καλή Χαστώ συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ, Πόπη. ευχαριστώ διά... για την αγρία ερώτηση. Να σε καλά.